κοντά μας στο πλατό ο πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Βασίλης Λεβέντης. Καλώς ήρθατε, πρόεδρε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, εντάξει, είστε από τα πρόσωπα των ημερών. Έτσι, σχεδόν μονοπολεί το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων το δικό σας κόμμα, ο δικός σας χώρος. Για ακόμα μια φορά. Γράφονται βέβαια πράγματα ότι διαλύεται ένα κεντρών, ότι είναι σε αποσύνθεση, ότι φεύγουν βουλευτές, ότι φιλορροούμε. Η αλήθεια είναι ξέρουν... ότι υπάρχουν διαλυτικά σημάδια, κύριε πρόεδρε, πολλούς μήνες και τώρα περισσότερα. Καταρχάς, ξεχνούμε ένα βασικό αδίκημα. Το αδίκημα ότι όταν ο βουλευτής έχει βγει με λίστα, πρέπει να παραδίδει την έδρα. Αυτό γιατί δεν το τονίζετε δε όντως όλοι οι δημοσιογράφοι, δεν λέω. Ειδικά το λέτε. Ναι, όχι, το λέει και όχι. Ναι, όχι, γιατί δεν το τονίζετε όλοι. Και ότι κάνει και αδίκημα όποιος τον παίρνει. Δηλαδή ο κ. Τσίπρας πήρε τη Μεγαλογονόμου, ξέρει ότι είχε βγει στη Β' Πυρός από ψηφοφόρους της Ένωσης Κεντρών. Πώς την προσμετρά στη δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό είναι ασέβεια προς κάποιο κόσμο. Έχουν πάει βέβαια και σε άλλα κόμματα. Αυτό δεν νομιμοποιεί. Ακούστε, αν εγκληματούν κι άλλοι 10, δεν σημαίνει ότι εσείς αθώος. Ένα βασικό πράγμα λοιπόν, ότι κάναμε τις μεταγραφές και την παραβίαση της λαϊκής εντολής, την κάναμε φαινόμενο σύνηθες. Ένα το κρατούμενο. Εσείς, πρόεδρε, ένα το κρατούμενο. Αυτό πρέπει να τονιστεί. Εάν παρέδιδαν την έδρα, δηλαδή αρκεί να σας πω ότι από το ΣΥΡΙΖΑ έφυγε ο Σακελαρίδης και η Κατριβάνου και ο Παναγούλης. Ο Παναγούλης δεν παρέδωσε την έδρα και μείωσε κατά μία την δύναμη του κ. Τσίπρα. Αν ήταν 153, μαζί με τον Καμένο ήταν 153 ο Τσίπρας. Ναι. Εάν πλην του Παναγούλη δεν παρέδιδαν τις έδρες η Κατριβάνου και ο Σακελαρίδης, ο Τσίπρας θα είχε πέσει από διετίας. Για να αντιληφθούμε τι αδίκημα είναι να βουτάς την έδρα, να βουτάς την έδρα και να φεύγεις. Να ξαναβάλω το ερώτημα, κύριε πρόεδρε. Ναι, να κάνετε ό,τι ερώτημα θέλετε, αλλά βάζω ως... Στην επιλογή των προσώπων. Δηλαδή, επειδή ακούστε, η επιλογή δεν έγινε με ένα πρόσωπο μόνο. Μία ερώτηση, τον Παναγούλη που διάλεξε ο κύριος Τσίπρας. Έκανε λάθος ο Τσίπρας? Ο Γιώργος Παπανδρέου που του φύγανε 77. Το 65. Τώρα μιλάμε για την αποστασία, μιλάτε. Ναι. Που του φύγανε 65 άτομα, έκανε λάθος επιλογές. Απλά υπήρχε ένας τρόπος να τελεάζονται οι βουλευτές. Σας ρωτάμε όμως, γιατί. Πάντα δεν υπάρχει ένας τρόπος. Μάλιστα. Άλλοτε είναι υπουργείο. Μάλιστα. Άλλοτε είναι πρόεδρος των ΕΛΤΑ. Άλλοτε είναι. Μπορεί και λεφτά. Δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί. Δεν λέμε ότι δεν έχετε δίκιο, απλά σας ρωτάμε γιατί σας έχουμε ακούσει να λέτε ότι εσείς είναι άνθρωποι που τους δώσατε ευκαιρία. Ναι. Γι' αυτό το ρωτάω. Και την πήραν την ευκαιρία και έδειξαν αχαριστία. Ενώ εάν διαφωνούσαν και κάναν μια ανακοίνωση γιατί διαφωνούν και παρέδιδαν την έδρα, εγώ δημοσίως θα τους επενούσα. Γιατί φεύγουν, πιστεύετε εσείς? Θα σας πω. Οι δύο πρώτοι, ο κύριος Καράς και η κυρία Μεγαλοκονόμου, φύγανε από ένα εγωισμό. Χωρίς λόγο, έτσι μια. Φύγανε. Τι εννοείται από έναν εγωισμό, κύριε Πρόεδρε? Τόσο εύκολα αφήγησε ένα κόμμα. Δεν είναι εύκολο. Πήγα σε άλλο καφέ για να πιω καφέ. Ο εγωισμός μπορεί να φέρει πολλά. Ξέρετε, ένας εγωισμός μπορεί να κάνεις και έγκλημα, να σκοτώσεις. Αν πάτε στον Κορυδαλό, κάποια των εγκλημάτων έχουν γίνει από ένα απλό καυγά. Να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, κύριε Πρόεδρε. Πριν κάνετε, να σας πω γιατί φύγανε οι πρώτοι, λοιπόν, φύγανε από εγωισμό. Ο Καράς κατέληξε στο Πασόκ. Ναι. Εντάξει. Ο άλλος, η Μεγαλογονόμου, ήταν η εποχή που έψαχνε ο Τσίπρας για να φτιάξει, για να ψηφιστεί το Σκοπιανό αυτό, και προσεμέτρησε μία παραπάνω και ήταν η χρυσή ευκαιρία για τον Τσίπρα. Τότε κυκλοφορούσε απ' έξω μία που έδειχνε μίσος προς το Λεβέντη, να αυξήσει. Αυτό μίσος δείχνει. Όπου μιλάει, δείχνει μεγάλο μίσος προς το πρόσωπό μου. Δεν ξέρω τι της έκανα. Την έβαλα στη Βουλή και απολαμβάνω του μίσους. Λοιπόν, κι αν τη ρωτήσετε, λέει όλο κάτι παλαβά. Ότι το γιο μου θέλω να προωθήσω. Τι να προωθήσω το γιο μου, πού να τον προωθήσω το γιο μου? Τον έκανα αντιπρόεδρο της Βουλής.
Το έκανα. Σας βλέπουμε πάντως. Θεώρησα έχουμε μιλήσει ότι ήταν. Αν θεωρούσα εκείνη ότι ήταν η καταλληλότερη, θα έκανα εκείνη. Επειδή έχουμε μιλήσει πολλές φορές, κύριε Πρόεδρε, και έχω σε αυτό το θάρρος. Άλλωστε, εκείνη όταν την έκανα βουλευτήνα, τι δεν μπορούσα να βάλω, άμα ήταν έτσι, κάνα πιο δικό μάτο μου. Κύριε Πρόεδρε. 10 μέρες πριν είχε έρθει. Μάλιστα. Τι θέλω να πω. Κύριε Πρόεδρε. Ευεργετήθησαν από εμένα οι άνθρωποι. Ευεργετήθησαν από εμένα και δείχνουν μεγάλη αχαριστία. Μάλιστα. Και πιστεύω, δεν φρονώ, ότι θα τιμωρηθούν από τον κόσμο στις εκλογές όπου και αν είναι υποψήφιοι. Δηλαδή και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα τιμήσουν τέτοια πρόσωπα. Πάμε μετά. Αφής έγιναν αυτές οι δύο πρώτες, αρχίζει μετά ο Μητσοτάκης. Και θα σας πω γιατί είναι άλλο το κίνητρο από εκεί και μετά. Ο Μητσοτάκης έχει πάρει από όλους τους δημοσκόπους πόρισμα ότι πρέπει να είναι πεντακομματική η επόμενη βουλή για να βγει αυτοδύναμος. Είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και δίνει, όπου κάνει δημοσκοπήσεις και δίνει το αποτέλεσμα, δεν κάνει αναγωγή. Δίνει μόνο πρόθεση. Από αυτή την πρόθεση εγκληματούν κατά της Ένωσης Κεντρών. Γιατί με την αναγωγή είναι το μόνο κόμμα που μπαίνει στη Βουλή. Δηλαδή ΑΝΕΛ και αναγωγή να κάνεις είναι κάτω από τα 3. Και το ποτάμι και αναγωγή να κάνεις είναι 2. Ενώ η Ένωση Κεντρών με την αναγωγή είναι 3,60, 3,80, 4. Δείχνουν όμως 2,60 επί του 70%. Και δεν κάνουν αναγωγή επί του 100% των ψηφοφόρων. Με την αναγωγή πάει η Ένωση Κεντρών κοντά 4. Ένα κοινό λοιπόν που έδωσε κατεύθυνση ο ίδιος ο Μητσοτάκης, είμαι σίγουρος και γίνεται, είναι οι αναγωγές. Πώς όμως να δώσει κατεύθυνση έχει τώρα, κάποια και κανάλια. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει ελέγχει μέσω φίλων της κάποια κανάλια. Πλην της ΕΡΤ. Το μόνο που δεν ελέγχει αυτή τη στιγμή, νομίζω, από τα κανάλια είναι η ΕΡΤ. Όλα τα άλλα θεωρώ ότι. Κύριε Πρόεδρε, έχουν να πάμε προσδεθεί. Να ολοκληρώσω όμως το κίνητρο. Το κίνητρο. Ποιο είναι το κίνητρο. Να κάνω και το ερώτημα. Δείχνουν λοιπόν μόνο την πρόθεση ψήφου και όχι με την αναγωγή και έτσι ενταφιάζουν την Ένωση Κεντρών δίπλα στο ΑΝΕΛ, δίπλα στο ποτάμι που είναι εκτός βουλής όντως και με όποια αναγωγή ποτέ δεν θα υπερεύει. Οπότε θεωρείτε εσείς ότι οι βουλευτές φεύγουν για να πάνε. Όχι, δεν θεωρώ τίποτα. Ο Μητσοτάκης δείχνει προς το κοινό το ελληνικό την άποψη ότι δεν μπαίνει ο Λεβέντης. Ωραία. Και δεν μπαίνει γιατί είναι εκτός βουλής. Άρα, ενώ η αναγωγή. Η αναγωγή είναι, δεν είναι 65. Σωστά, αυτό το κατάλαβα. Ένα αυτό. Δεύτερον, προσθέτει από εδώ και πέρα, προσπαθεί να πάρει βουλευτές ώστε να δείξει αυτό το κόμμα ότι είναι υποδιάλυση. Είναι εικόνα διάλυσης, αποθαρρύνει τον ψηφοφόρο να ψηφίσει ένα κόμμα που είναι υποδιάλυση. Θα πάρει τον κύριο Φωκά, δηλαδή τώρα λέτε. Όλους, γενικώς δεν λέω το Φωκά. Λέω, θεωρεί ο Μητσοτάκης ότι σε ένα κόμμα που ακούει ο κόσμος ότι φεύγουν βουλευτές. Είναι ένα κόμμα που δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά όμως, δεν πάει και καλά. Γιατί το λέτε είστε αυτό. Εγώ δεν συνάντησα. Γιατί αν φύγει εγώ, ακόμα ένας, λαβαίνω, μας έχω εγώ έχω εικόνα του κόμματος. Εσείς λέτε κόμμα σε σχέση με τους ψηφοφόρους που σας ακολουθούν. Εμείς λέμε σε σχέση με την κοινοβουλευτική ομάδα και μας έλεγε και πάλι τα ίδια. Ο κόσμος, η κοινοβουλευτική ομάδα είναι πολύ έντονος κοινοβουλευτικός συντάκτης. Η κοινοβουλευτική. Αν φύγει, συγγνώμη για να κάνω το ερώτημα, ότι αν φύγει ακόμα ένας βουλευτής πια, διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα. Πάτε κάτω από το όριο του 5. Πάτε κάτω από το όριο των 5 βουλευτών. Ακούστε, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Ακούστε. Δεν με αφήνετε να εξηγήσω το κίνητρο του Μητσοτάκη. Ωραία. Και αν δεν το εξηγήσουμε. Εμείς σας δίνουμε το χρόνο να το εξηγήσουμε. Ποιο είναι το κίνητρο του Μητσοτάκη? Να δείξει ότι να μην κάνουν αναγωγή στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, ώστε να φαίνεται και Ένωση Κεντρών ότι δεν θα είναι κάτω του 3 πρώτον, ενώ με την αναγωγή Ένωση Κεντρών μπαίνει μέσα 3,60, 3,80, 4 άνετα σε όλες τις δημοσκοπήσεις, σε όλες. Ρωτήστε τους δημοσκόπους. Και το δεύτερο, ότι φεύγοντας βουλευτές είναι εικόνα διάλυσης. Οι βουλευτές όμως αυτοί που είναι στην Ένωση Κεντρών οι 9 έχουν βγει με λίστα. Δεν τους ήξερε ούτε η μάνα τους μέχρι την ώρα που τους έβαλα μέσα. Και ρωτώ, πηγαίνετε στη Θεσσαλονίκη, ακόμη αν ξέρει κανείς το Φωκά. Εγώ τι είδω, λέω, χθες ένα κανάλι της Θεσσαλονίκης. Αν βρεθεί ένας Μακεδόνας να πει ότι ψήφισε την Ένωση Κεντρών λόγω Φωκά,
Διαλύω την Ένωση Κεντρών και υποβάλλω την παρέτηση. Ναι, αλλά τώρα έχουν περάσει και κάποια χρόνια, κύριε Λεβέντη. Θέλω να πω ότι ο κύριος Φωκάς, αν θυμηθούμε το προηγούμενο διάστημα που εσείς τον στηρίξατε, τον τότε στήριξα, που είπε και... Ξέρετε γιατί το είχε πει το όπλο στο επίπεδο. Και ναι, αυτό, αλλά και μετά. Και το όπλο και το να καεί, να καεί το τάδε ναι, η Βουλή. Ναι. Και τα εγώ έστα, ξέρετε ναι. γιατί τον στήριξα. Θα σας πω γιατί τον στήριξα. Γιατί πιστεύω ότι σε όλα τα πράγματα πρέπει να υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Και νομίζω εδώ ήμουνα που ήσασταν λίγο κατηγορηματικοί. Εδώ είμαστε. Ναι, εδώ ναι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Ακριβώς γιατί είναι άπειροι. Ναι. Άπειροι οι άνθρωποι. Δεν είναι βουλευτές 10 ετών πιο πριν. Το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, μήπως, ο Γιακουμάτος λοιπόν, έχει 25 χρόνια κοινοβουλευτική με διαδρομή. Κάθε σεβασμό, εμένα δεν πρόεδρε. Είχανε. Mm. Και κλείνω τα θέματα με ένα ήρεμο τρόπο. Ζήτησε συγγνώμη από τον πρόεδρο της Βουλής. Και μου είπε ο κύριος Βούτσης ο ίδιος, όταν είδε τη συγγνώμη, μου λέει μπροστά στη συγγνώμη και ο Χριστός. Εγκληματία. Κύριε Πρόεδρε, συγχώρεσε. Κύριε Λεβέντη, έτσι αν μου και έδωσα τέτοια λύση. Κύριε Λεβέντη. Και εδώ τώρα προχθές η κρίση που είχαμε με το Σαρίδι. Πάλι το ίδιο λάθος. Θα μας πείτε λίγο μισό λεπτό να κάνουμε και κανένα ερώτημα, γιατί αν έχουμε εμείς απορίες μπορεί να είναι και ο κόσμος. Και με κάθε σεβασμό και στο πρόσωπό σας, γιατί είστε από τους πολύ λίγους προέδρους κομμάτων που τολμούν και έρχονται συστηματικά σε εκπομπές. Πολλοί κρύβονται, πρέπει να σας πω, και ενοχλούνται και από ερωτήματα και δεν έρχονται σε εκπομπές. Και έτσι λύσαμε και τις διαφορές μας. Να ρωτήσω λοιπόν, επειδή βάλετε το θέμα της απειρίας των βουλευτών, μήπως είχατε κι εσείς. Έτσι, μια προσωπική ευθύνη και μια απειρία σε σχέση με τον τρόπο επιλογής ανθρώπων που θα βάλατε στα ψηφοδέλτιά σας. Ή μήπως δεν βρίσκατε ανθρώπους να βάλετε στα ψηφοδέλτιά σας, γιατί έλεγαν θα μπει τώρα ο Λεβέντη στη Βουλή, δεν θα μπει. Ακούστε κάτι. Πού να τρέχει στο ψηφοδέλτιό του. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν αυτά τα διαλυτικά φαινόμενα. Επί 40 χρόνια κατέβαζα συνδυασμούς πλήρης. Με 400 άτομα, άμα δείτε. Είχα μεγάλη πείρα. Απλά δεν είχαμε μπει μέσα στη Βουλή να δούμε τους πειρασμούς. Να δούμε τι πιέσεις υπόκειται. Ποιος είναι ο πειρασμός. Δηλαδή, ο πειρασμός ποιος είναι, ξέρετε ποιος είναι. Ότι πάνε στο κηλικείο της Βουλής και αρχίζουν των άλλων κομμάτων. Ναι. Ειδικά επειδή αυτή η Βουλή έχει να ψηφίσει το Σκοπιανό, τρίτο μνημόνιο, ένα σώρο πράγματα. Αρχίζουν τα χαϊδέματα και, οι αλλιεύσεις. Το χάιδεμα τι έχει όμως, βουλευτές είναι, τι τους χάιδεψαν. Τους έταξαν κάτι, τους έταξαν θέση. Τους έταξαν να πάνε σε μεγαλύτερα κόμματα. Τους έταξαν υπουργεία, τους έταξαν χρήματα, τους έταξαν δεν μπορώ δόξα. Να ξέρω, αυτό θα, τι τους ιστορικός, έταξαν, ποιος είναι ο πειρασμός. Ακόμη για τον Γεώργιο Παπανδρέου του 65 που φύγανε 77 άτομα, ακόμη ο ιστορικός δεν έχει απαντήσει. Λένε όλοι, άλλος λέει ότι πήρε λεφτά, άλλοι πήραν λεφτά, άλλοι λένε πήραν υπουργεία. Εσείς τι πιστεύετε? Γιατί εγώ, τώρα να λέμε ότι κάποιος σου στάζει κάτι, αλλά εγώ δεν ξέρω μπορώ τι να πιστεύω. Εγώ ένα καταλαβαίνω ότι δεν είχαν καταλάβει καλά το πρόγραμμα της Ένωσης Κεντρών, ότι είναι ένα επαναστατικό πρόγραμμα να αλλάξουμε την Ελλάδα. Και ήρθαν κοντά μου κάποιοι. Επειδή το κόμμα έδειχνε ότι μπαίνει στη Βουλή. Mm. Απόδειξε ότι ήρθε ο Φώτης ο Ιγναντίου. Ο Φώτης ο Ιγναντίου δεν τον έβαλα τελικώς στους συνδυασμούς. Είναι νεοδημοκράτης δημοσιογράφος. Mm. Αυτός ήρθε, αυτός έμπαινε πάντα Νέα Δημοκρατία. Και το ρώτησα γιατί ήρθες. Mm-hmm. Μου λέει κουράστηκα με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Πρόεδρε. Ήρθε ο Αδαμόπουλος υπουργός του ΠΑΣΟΚ από τη Λάρισα. Η Αλεξανδρίδου βουλευτήνα του ΠΑΣΟΚ από τη Λάρισα. Και επειδή εκεί προωθούσε άλλον η γεννηματά, θα έβγαζε έναν. Με τον κύριο Σαρίδη τι γίνεται τώρα? Γιατί ο κύριος Σαρίδης έκανε ένα λάθος. Ναι. Έκανε ένα λάθος. Αντί να αφήσει σε μένα, το ατόπιμα του κυρίου Καβαδέλα, έκανε ένα μεγάλο λάθος ο κύριος Καβαδέλας. Και έκανε ένα καυγά. Ναι. Έκανε ένα καυγά. Έπρεπε να πληρώσει τα 5 ευρώ και να τελειώνουμε. Εγώ ήμουν στην Ξάνθη. Δεν το αυτά τα φαινόμενα δαζουνία θα έπρεπε να σταματήσετε εσείς. Αντί να αφήσει σε μένα που έχω τον τρόπο μου να τους καλώ να κάνουν έγγραφη συγγνώμη και να λύγει το ζήτημα, βγήκε και τον είπε γελίο κλπ. Με αποτέλεσμα να δημιουργήσει ένα εσωτερικό θέμα. Καταλάβατε. Σε όλα τα πράγματα τους έχω πει, θέλετε να κάνετε μια ερώτηση, να στέλνετε και στο γραφείο έχει του Προέδρου αντίγραφο. Αυτό, κύριε ο Καβαδέλας, θέλεις να κάνεις μια ανακοίνωση που έστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής, στείλε πρώτα ενημέρωση στο γραφείο του Προέδρου. Θα τα είχαμε γλιτώσει όλα. Έχει λήξει. Γι' αυτό επιμένω η απειρία. Ναι. Δεν πιστεύω ότι ο κ. Σαρίδης είχε κακή πρόθεση. Άρα μένει, εγώ να επιμείνω, γιατί είναι στο κομβικό αριθμό τώρα. Έτσι. Μα βγήκε στα κανάλια. Είναι ο πέμπτος. Βγήκε στα κανάλια και είπε ότι μένει, γιατί τώρα, εάν φύγει, όποιος φύγει, είναι Συμπυλίδης.
Τώρα θα χάνετε τα προνόμια όλα στη Βουλή. Κοιτάξτε, τα προνόμια εγώ δεν κάνω και χρήση όλων των προνομιών. Εγώ είμαι κατά των προνομίων. Πιστεύω ότι και τα άλλα κόμματα πρέπει να κόψουν τα προνόμια αυτά. Γιατί είναι προνόμια σε μετακλητούς. Αφού δεν μιλάμε για αυτά τα προνόμια, γιατί μιλάμε για τα άλλα. Μισό λεπτό, γιατί έχουμε τα πρόσωπα. Καθίστε, κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Έχουμε τον κύριο Σαρίδη. Ναι. Μένει, λέτε. Όχι, μένει, λέτε θα χάσω. Μένει, ναι, μισό λεπτό, επειδή του δίνεται δεύτερη ευκαιρία. Ή από ανάγκη, μισό λεπτό. Μένει, επειδή του δίνεται δεύτερη ευκαιρία, όπως λέγατε νωρίτερα για τον κύριο Φωκά, ή τον κρατάτε, δεν του λέτε από εδώ είναι η πόρτα, επειδή καταλαβαίνετε ότι μετά θα υπάρχει και πρόβλημα με την κοινοβουλευτική σας ομάδα. Θα είστε λιγότεροι από πέντε. Ακούστε. Για να το ρωτήσουμε καθαρά και όπως το σκεφτόμαστε. Έγινε. Μην φύγει μετά από μια εβδομάδα και μας λέτε, τριχιά. Δεν υπήρχε αληθινό πρόβλημα στο κόμμα. Μάλιστα. Εγωισμοί και είπε μια κουβέντα ένας, είπε μια, τη μεγάλωσε ο άλλος και κάνανε πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα στο κόμμα. Το πρόβλημα είναι η Ελλάδα. Δεν είναι ο εγωισμός ο δικός μου ή ο εγωισμός του Α ή του Β. Πρέπει όλοι να χαμηλώσουμε τους τόνους για την πατρίδα. Γιατί αύριο θα έρθει η ψηφοφορία του Μακεδονικού. Να, θέλετε να πάμε. Άμα λείπει ο Λεβέντης από το βήμα της Βουλής, ποιος έχει την ευθύνη. Σημαντικά ζητήματα. Θέλετε, αυτό είναι το προνόμιο που σας είπα προηγουμένως. Ότι αν τυχόν μείνετε χωρίς ναι, πέμπτο βουλευτή. Δεν μπορεί να με αφαιρέσω να μιλήσω. Θα μιλήσετε. Και με έναν να μείνω. Απλά δεν μπορούν. Όχι, δεν μπορούν να με αφαιρέσουν. Ως βουλευτής. Γιατί είμαι βουλευτής, αλλά είμαι αυτός που πήρα στο λαό 4%. Ναι, ναι. Κοινοβουλευτικά όμως σας λέω, αυτό σας λέω εγώ. Και η χρηματοδότηση των κομμάτων, τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ όλοι να του φύγουν, παίρνει για 35%. Γιατί πάει το αποτέλεσμα των εκλογών. Είναι του λαού η απόφαση. Δεν είναι των βουλευτών. Στη Βουλή μπορεί να γίνει μια συνωμοσία. Για τη Βουλή μιλάω. Ακριβώς. Ναι, εγώ για τη Βουλή μιλάω και για τα προνόμια αυτά στη Βουλή. Ναι. Δηλαδή, αν τυχόν γίνει συνάντηση πολιτικών αρχηγών, αν δεν έχετε κοινοβουλευτική ομάδα, δεν θα μπορείτε να συμμετέχετε. Συμφωνώ. Εντάξει, αλλά είναι ένα προνόμιο και αυτό. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο κίνδυνο. Να πούμε λίγο το σκοπιανό. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα κίνδυνο. Εκείνο βέβαια που πάθαμε είναι το φαινόμενο Φωκά, το φαινόμενο Φωκά που δεν, ήταν ο μόνος που πάντα έκανε υποκλήσεις και χάδια και χαμόγελα και ο οποίος σηκώθηκε και έφυγε χωρίς να πει. Ναι. Και είχε κλείσει ραντεβού με ένα κανάλι το Βεργίνα προκειμένου να δηλώσει την άνοιξη του. Εκεί φάγαμε κεραμίδι. Δηλαδή όλη η κοινοβουλευτική ομάδα βλαγήκαμε και λέμε τι είχαμε με τι. Λοιπόν, πάμε ούτε λίγο. Εγώ μπορώ να εξηγήσω τι συνέβη. Κύριε Λεβέντη, επειδή είναι σαν να βγαίνει ένας από τους φρύζες τώρα εδώ και να πέφτει από τον μπαλκόνι. Έχουμε το δημοψήφισμα την Κυριακή στην Φύρο. Και παρακολουθούμε έτσι από πολύ κοντά τις εξελίξεις. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Ότι θα βγει άνετα το ναι. Γιατί τα παίρνουν όλα. Να ψηφίσουν όχι για να ζητήσουν τι παραπάνω. Και θα υπάρχει και η συμμετοχή η οποία θα αυτή υπάρχει τη στιγμή. Εν ανάγκη θα κάνουν και νοθεία. Ακούστε, τα Σκόπια είναι ένα κράτος που η δημοκρατία λειτουργεί εντός εισαγωγικών. Αν ο Τραμπ και ο Μακρόν και ο δεν ξέρω ποιος άλλος, ο Μπούς, δουν ότι τους λείπουν 1000 ψήφοι, αμφιβάλλεται ότι θα χώσουν 1500 ψηφοδέλτια. Άρα λοιπόν εσείς θεωρείτε ότι θα προχωρήσει από εκεί. Άνετα. Και ο ΖΑΕΦ πάει λοιπόν και προχωράει. Και θα κάνετε και τις αλλαγές μέσα σε 1,5 μήνα. Και στο Σύνταγμα τις αλλαγές θα τις πραγματοποιήσουν μέχρι το πολύ πολύ 10 Νοεμβρίου. Γράφετε την ημερομηνία. 10. Την έχω πληροφορία από τη Γερμανία αυτό. 10 Νοεμβρίου σχεδόν θα έχει τελειώσει η υπόθεση των Σκοπίων. Άρα λοιπόν και θα εδώ έρθει η πίεση όλη στην Ελλάδα. Ναι. Αυτοί που τρέχουν τώρα και πιέζουν αυτούς, ναι. Μακρόν. Θα καταφέρουν να τελειώσουν δηλαδή μέχρι 10 Νοεμβρίου και τη συνταγματική του. Και θα έρθουν να αρχίσουν όλα εδώ να πιέζουν εδώ. Πριν από τα Χριστούγεννα, λέτε. Ναι, δηλαδή, και, το και γι' αυτό πιστεύω ότι πάμε για εκλογές. Πότε πιστεύω ότι ο Τσίπρας δεν το συμφέρει να πάρει την προδοσία στο κεφάλι του ολόκληρη. Θα κάνει εκλογές. Έτσι πιστεύω ότι θα ρίξει την πειρακτωμένη μπάλα στο Μητσοτάκη, ο οποίος κάνει το. Έχετε προδιαγράψει την ανοησία. Κάνει την ανοησία ο Μητσοτάκης. Να δηλώνει ότι δεν το δίνει. Τι εννοείται? Ότι είναι αντίθετος με, με την πρέσπες, πώς λέγεται. Και το ίδιο βράδυ θα λέει είναι πολύ ωραίο και πρέπει να το δώσουμε. Πότε βλέπετε εκλογές, κύριε Πρόεδρε? Έτσι γίνονται ρόμπες οι πολιτικοί. Πότε βλέπετε εκλογές, ρόμπες, κύριε Πρόεδρε? Για να πάρουν την εξουσία. Λένε τρέλες και ανοησίες. Και όταν την πάρουνε, στέκουν σούζο μπροστά στον κύριο Πάιατ και στον κύριο Μπάγιατ. Ναι, αλλά τώρα μισό λεπτό. Γιατί σιγά μην μπει ο Μητσοτάκης, όχι στους Αμερικάνους.
Όταν ο πατέρας του εδώ και 30 έχει χρόνια πει ότι αν είναι είπε να δώσουμε το όνομα. Και θα ψηφιστεί, λέει. Έχει πει αν είναι ψηφισμένο δεν μπορεί να το αναιρέσει. Αλλά αν είναι να το ψηφίσει, δεν θα το ψηφίσει. Κύριε Πρόεδρε, εμένα με μπερδεύετε πάντως. Οι ξένοι, οι Αμερικανοί θα πούνε εντός εβδομάδας πέρασε το. Τότε ο μόνος κίνδυνος που θα έχει η Νέα Δημοκρατία να φύγει ο Σαμαράς με 30-40 βουλευτές και να στασιάσει, να φύγει. Ο μόνος κίνδυνος, γιατί υπάρχουν εκεί μέσα στη Νέα Δημοκρατία κάποιοι υπερεθνικόφρονες, οι οποίοι εκεί θα κλωτσίσουν. Και εκεί μπορεί να δείτε τον Τζίπρα να πάει να ψηφίζει. Μπορεί να δείτε δηλαδή κάποια στιγμή, ένα 20ήμερο μετά τις εκλογές, να έχουμε το παράδοξο φαινόμενο εκείνο που περιμένουμε, αυτό που είπε και ο Κίρτσος, που συζητείται στο Βερολίνο. Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ. Μεγάλο συνασπισμό. Διότι όταν ο Σαμαράς το παίξει εθνικόφρον με 30 βουλευτές και πει εγώ κολοτούμπας δεν γίνομαι, δεν μπορεί αφού βγήκε η Νέα Δημοκρατία λέγοντας δεν το δίνω, δεν γίνεται τώρα να πάμε να το δώσουμε, όταν πει ο Σαμαράς, εκεί ο Τσίπρας, θα του πούν του Τσίπρα οι Αμερικανοί, εσύ συμπληρώνεις τώρα, δεν περιμένουμε. Άρα δηλαδή να διαιρεθεί η Νέα Δημοκρατία. Ναι, πρέπει να περάσει οπωσδήποτε για τους Αμερικάνους άμεσα η Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι θέμα ζωής και θανάτου για την Αμερική. Κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρετε, όταν βλέπετε τώρα ένα Τσίπρα να έχει γίνει Αμερικανάκι, σημαίνει ότι όποιος φέρει αντίρρηση στην Αμερικανική Πρεσβεία, το ίδιο βράδυ πέφτει από την κυβέρνηση. Κύριε Λεβέντη, κύριε Πρόεδρε. Όπως όταν πήγε ο Γιώργος Παπανδρέου και μίλησε για δημοψήφισμα στη Μέρκελ. Και του γύρισε η Μέρκελ και του είπε, η Μέρκελ του είπε είσαι τρελός. Να την κάνω το ίδιο βράδυ 27 βουλευτές του Πασόκ έριξε την κυβέρνηση. Έτσι όπως μας τα λέτε όμως γιατί να κάνει τότε ο Τσίπρας εκλογές. Θα πάει να τα ψηφίσει. Θα πάει να τα ψηφίσει. Κοιτάξτε, όχι, υπάρχει ένα πρόβλημα στον Τσίπρα. Ότι αν το ψηφίσει τώρα θα πάρει όλη την προδοσία πάνω του. Και θα έχει μια αντιπολίτευση που θα του λέει είσαι προδότης, εμείς ήμασταν αντίθετοι. Ενώ βγάζοντάς τους τα κάγκελα να συμμετάσχουν και αυτοί στην προδοσία, πρώτον γίνεται η συμφωνία πιο έγκυρη και δεύτερον φεύγει και από τον Τζίπρα πάνω όλη η ενοχή. Να ρωτήσω τώρα κάτι, κύριε Λεβέντη, τώρα είναι όλη η ενοχή. Τώρα μόνος του πήγε ο Ποντιάς και ο Τσίπρας, πήγανε μόνοι τους και υπογράψαν. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το δηλώσουμε. Σας αδίκησα λίγο, αλλά επειδή ήθελα να ολοκληρώσω. Δεν με έχετε αδικήσει καθόλου. Θέλω να ρωτήσω κάτι, το οποίο πραγματικά δεν το καταλαβαίνω όμως και θέλω να μου απαντήσετε με ειλικρίνεια. Μόνος αυτούς όμως. Το πολιτικό σύστημα που άλλα λένε και άλλα κάνουν όπως λέτε εσείς. Που φέρονται προδοτικά. Όπως λέτε εσείς. Τι εσείς, όχι, εγώ λέω ότι πράγματι οι πολιτικοί είναι ψεύτες. Εσείς τι λέτε, ότι είναι καλοί και συνεπείς. Για να σας ρωτήσω, για να σας ρωτήσω. Άλλα λένε, άλλα κάνουν. Μάλιστα. Φέρονται προδοτικά. Αμερικανάκι ο πρωθυπουργός. Ναι. Σούζα θα κάτσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αμερικάνος. Είπατε. Να το ψηφίσει μια εβδομάδα. Εσείς λέτε λοιπόν, εγώ θα ήθελα μια κυβέρνηση ευρύτα του πέλματος. Αυτό με όλους αυτούς που έχουν από αυτά τα χαρακτηριστικά, που μπήκα στη Βουλή, εσείς θέλετε να συγκυβερνήσετε. Όχι εγώ ίδιος, δεν έχω τέτοιες. Και εσείς μέσα λέτε. Ακούστε, εγώ θέλω μια κυβέρνηση 200. Με όλους αυτούς να μπείτε θα και εσείς, τι να θέλω, κάνετε. Τι θέλω άμεσα. Τι να κάνετε. Μια, να απαντήσω. Και από την αρχή τι ήθελα. Δεν ήταν η καψούρα μου να μπω στην κυβέρνηση. Γι' αυτό και έστειλα στον Τσίπρα χαρτί με 9 σημεία. Και του λέω, δεν θέλω ούτε υπουργεία, ούτε λάφυρα, ούτε γραμματείες. Αν τηρείς αυτά, εγώ στη Βουλή θα ψηφίζω. Θα έχεις ένα ακόμη κόμμα που θα ψηφίζει χωρίς να ζητάει τίποτα. Το ίδιο θα κάνω και τώρα στην ΟΠΚΕ. Εγώ θέλω μόνο μια μεγαλύτερη κυβέρνηση για να έρθουν επενδύσεις. Γιατί όταν έρχονται με οριακές κυβερνήσεις, δεν έρχεται ο άλλος να επενδύσει με 152 και 155. Και επειδή η κυβέρνηση που θα γίνει είναι Μητσοτάκη γεννηματά, θα έχει και αυτή 153 άτομα. Πάλι ο επενδυτής. Έχετε βγάλει το αποτέλεσμα, κύριε Λεβέντη. Τι τόσο δεν θα έχει, 130 τόσο. Έχετε βγάλει τον πρώτο, 130... τον δεύτερο, τον τρίτο. Κοιτάξτε, βάσει του ενστίκτου μου και που κυκλοφορώ όλη μέρα. Ότι πρώτο κόμμα θα έρθει η Νέα Δημοκρατία, θα τις λείπουν 12 έως 15 έδρες, τις οποίες θα συμπληρώσει η κυρία Γεννηματά. Και από, γιατί πιστεύω ότι θα συμπληρώσει η Γεννηματά. Διότι στην ψηφοφορία που είχαμε πριν 1,5 χρόνο για την απλή αναλογική, μόνος μου πήγα και στήριξα. Την απλή αναλογική. Ναι, η Γεννηματά ψήφισε να υπάρχει μπόνους. 50 εδρών. Άρα κράτησε το Μητσοτάκη στο παιχνίδι της Πρωθυπουργίας. Γιατί αν είχαμε περάσει την απλή αναλογική, θα είχαμε καθαρίσει με την οικογένεια Μητσοτάκη. Και με 35% θα έπαιρνε 96 έδρες. Δεν θα μπορούσε να. Το όνειρο για Πρωθυπουργία. Ενώ τώρα κρατιέται στην αυτοδιοίκηση. Προλεμάει. Τώρα σου λέει εξοντώνοντας το Λεβέντη, κάνοντας πεντακομματική βουλή, θα βγω αυτοδύναμη.
λέει η Νέα Δημοκρατία. Την εκτίμησή σας, οι συντάξεις θα κοπούν ή όχι? Την εκτίμησή σας. Εγώ η άποψη που έχω εκφράσει και την έχω πει και στο Τζακαλώτο και στο τέτοιο τον Τρίφωνα, τον δικαιός που δεν είναι τώρα. Αλεξιάδη. Είναι ότι ό,τι κάνουμε πρέπει να είναι με την έγκριση, χωρίς μονομερή ενέργεια. Γιατί θα έχει στις αγορές, στα spread, θα έχει πολύ κακή επίπτωση. Δηλαδή, η μαγιά είναι να εγκρίνουν. Αλλά να εγκρίνουν είναι φοβερά δύσκολο, όπως είπε ο καθηγητής ο Μελάς, διότι δεν έχει αυτό ψηφιστεί ως άρθρο ανεξάρτητο το κόψιμο των συντάξεων, αλλά έχει συραφθεί με πρόγραμμα τριετίας. Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει να ξανακάτσουμε με τους θεσμούς, να κάνουμε συμφωνία μέχρι το 2021. Και θα πούνε οι ξένοι, δεν γίνεται αυτό. Αφήστε τα αποτελέσματα να δούμε και από τα αντίμετρα δώστε κάτι. Και εκεί πάει η δουλειά, φαντάζομαι. Σε αυτούς που, που θίγονται, σε αυτούς δώστε κάτι. Ωραία, κατά τον ίδιο τρόπο να μην κόψει αντίμετρα, να μην πάρει τα αντίμετρα και να κάνει αυτό. Να μην πάρει τα αντίμετρα. Αυτό είπε. Ήδη αυτή η απόφαση έχει ληφθεί. Άρα, κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας, πότε λέτε θα γίνουν εκλογές? Εγώ φωνώ, αφού θα έρθουν τα πράγματα, δεν θα περάσει έτσι νωρίς ο Τσίπρας μόνος του, δεν θα αποπειραθεί να περάσει μόνος του, ενώ προχωρούσε προς αυτό, μάζευε βουλευτές και τώρα βλέπω ότι δεν έχει διάρκεια. Άρα με, με το καινούριο χρόνο. Ναι, αμέσως όταν τελειώσουν οι Σκοπιανοί και αρχίσει ο Τραμπ και η Μέρκελ και λένε τελειώνεται και στην Ελλάδα γιατί η Βαλκανική πρέπει να τελειώνει. Να γίνει νορμάλ περιοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλημέρα μας.